μπορεί η διασπορά του ιού να έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό και ο δείκτης των νέων μολύνσεων να έχει μειωθεί αισθητά. Ωστόσο, η νέα απειλή, ονόματι σύνδρομο MISC, που πλήττει τα παιδιά εβδομάδες μετά την νόσησή τους με κορονοϊό, άρχισε να απλώνει τα πλοκάμια της. Κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών, το οποίο είχε νοσήσει με κορονοϊό πριν από 4 εβδομάδες, παρουσίασε υψηλό πυρετό και εξάνθημα, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί στο Μακάριο νοσοκομείο που νοσηλεύεται στη μονάδα ανταρρικής θεραπείας παιδών σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Λαμβάνει την κατάλληλη αγωγή και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Είναι το 4ο περιστατικό με αυτό το σύνδρομο που χρειάστηκε νοσηλεία, διαγνώστηκε τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Άρα είναι κάτι το οποίο αποτυπώνει την αυξημένη δραστηριότητα του ιού στον παιδικό πληθυσμό. Ο ιός πέρασε και την πόρτα της εκκλησίας. 3 ιερείς, οι οποίοι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ανέπτυξαν σοβαρή συμπτωματολογία, με αποτέλεσμα να την χάνουν νοσηλεία στην μονάδα αυξημένης φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους. Οι κλειστές δομές την δεδομένη στιγμή βρίσκονται στο επίκεντρο της ομάδας ιχνηλάτησης, όπου εντοπίζονται συνεχώς νέες αλυσίδες μετάδοσης. Η αλυσίδα μετάδοσης που καταγράφηκε στο μοναστήρι του Αγίου Μινά στον Κάτω Δρύ λαμβάνει διαστάσεις, αφού 11 από τις 12 μοναχές είναι θετικές στον κορονοϊό. Και αυτό μετά από ξενάγηση τουριστών. 3 από αυτές έτυχαν νοσηλείας και έλαβαν εξιτήριο, ενώ άλλες 3 νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με τον Οκυπή να κρούει το καμπανάκι. Η μία μοναχή μετά κόλλησε και τις υπόλοιπες και ήρθε αλυσιδωτά να κολλήσει όλο το μοναστήρι. Άτομα που μένουν σε μοναστήρι, όσο και οι ιεροί σε ευρύτερη κατηγορία, επειδή έχουν τόσο μεγάλη αλληλεπίδραση με τον κόσμο, φαίνεται να είναι πολύ εκτεθειμένοι. Τέτοιου είδους ηρωές κρουσμάτων σε κλειστές δομές μας ανησυχούν πάρα πολύ. Υπάρχουν τα διατάγματα τα οποία ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να τα τηρεί. Σε διαφορετική περίπτωση αυξάνονται οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού. Με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να τελεί υποπλήρη κινητοποίηση για μια νέα έξαρση κρουσμάτων, ειδικότερα μετά και την επιστροφή των μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης της αίθουσης διδασκαλίας. Ο φόβος μας είναι να μην υπάρξει μετάδοση από τα παιδιά στις πιο μεγάλες ηλικίες και δει σε ανεμβολία στα άτομα που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσουν και με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν και οι νοσηλίες. Υποδεικνύοντας πως το μόνο ισχυρό όπλο ενάντια στην πανδημία είναι ο εμβολιασμός. Πάμε τώρα να δούμε και πώς διαμορφώθηκε σήμερα η επιδημία.